Το επαγγελματικό επιμελητήριο μαζί με τον πρόεδρό του, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοσίου, εδώ και σχεδόν δύο θητείες όπου είναι τώρα, έχει κάνει αρκετές δράσεις, αρκετά πράγματα και έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες. Για μία από αυτές τις πρωτοβουλίες είμαστε σήμερα εδώ στα γραφεία για να συζητήσουμε για μία μεγάλη έρευνα που έχει γίνει, μελέτη μάλλον, στο κομμάτι της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Κύριε Χατζηδοσίου, έχετε κάνει μία σημαντική δουλειά που, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ξαναγίνει, είναι έτσι? Καταρχήν ευχαριστώ, κύριε Σπύρου, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω για αυτή τη δουλειά, η οποία για μας είναι ένα έργο ζωής. Δεν αφορά μόνο τον ασφαλιστικό κλάδο. Έχουμε κάνει μελέτες για 5 κλάδους και προγραμματίζουμε για άλλους 5 κλάδους, γιατί εκτιμάμε ότι μέσα από αυτές τις μελέτες μπορούμε να δούμε το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων αυτών. Και θέλω να είστε βέβαιοι ότι τα πορίσματα της μελέτης θεωρούμε δεδομένο ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ όχι μόνο την ασφαλιστική αγορά, αλλά και τις υπόλοιπες αγορές που έχουμε απευθυνθεί. Εδώ συμπληρώνω, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει και μια μελέτη η οποία επίσης είναι σημαντική, που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και στο οποίο θα πάρουμε πρωτοβουλίες που θα πούμε στην κουβέντα μας, η οποία είναι η μόνη που έχει έρθει στη χώρα μας με αυτόν τον τρόπο, γιατί μελετάμε το παρόν και το μέλλον των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη του ασφαλιστικού κλάδου, είναι η πρώτη που έχει γίνει. Το σημαντικό σε αυτή τη μελέτη είναι ότι τα στοιχεία της δεν είναι υποθέσεις οποιονδήποτε, είναι στοιχεία της ΑΔΕ, της επίσημης αρχής που αφορά τα εισοδήματά μας, είναι του ΓΕΜΗ. Είναι δηλαδή φορέων που αναμφισβήτητα δείχνουν για αυτή τη μελέτη ότι τα στοιχεία αυτά πραγματικά είναι η πραγματική εικόνα της αγοράς μας και μπορούν αυτά να μας οδηγήσουν συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα στο μέλλον. Λοιπόν, αυτή η μελέτη τώρα είναι μια μελέτη που έγινε με τη συνεργασία της ICAP, δεν είναι μια μελέτη που κάνατε μόνο σας. Οι αναγνώστες και οι ακροατές του Next Deal θα θέλαν να μάθουν λίγο περισσότερα πράγματα για αυτήν. Απαντήσανε 1.500 ασφαλιστές, 88 ανώνυμες εταιρείες, που νομίζω είναι τεράστιο πλήθος, δηλαδή σε καμία από τις έρευνες που κάναμε δεν υπήρχε αυτό το τόσο τεράστιο πλήθος. Το σημαντικότερο από όλα είναι όμως ότι η μελέτη αυτή, και πρέπει να πω, κύριε Σπύρου, πώς έγινε. Έγινε κατόπιν συζητήσεων με όλους τους φορείς διαμεσολάβησης, μόνο τα σωματεία που συμμετέχουν στην ΕΑΔΕ, το ΨΑΣ, το ΣΕΜΑ, την ΠΟΑΔ, που σημαίνει ότι πήραμε τις γνώμες των ανθρώπων της αγοράς μας, των εκπροσώπων για να την κάνουμε και βεβαίως απευθύνθηκαμε και σε πάρα πολλούς συναδέλφους. Η μελέτη βεβαίως έγινε από ένα επίσημο φορέα, θεωρούμε ότι είναι από τους μεγαλύτερους η ICAP και η ουσία του είναι ότι πολλά από τα στοιχεία που δείχνουν ασφαλώς και περίπου ήταν γνωστά, δηλαδή αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, όμως το είναι πρακτικά. Επιτρέψτε να πω ένα από αυτά που θεωρώ ότι ήταν και κάτι το οποίο έκανε τον περισσότερο θόρυβο. Κανείς από εμάς δεν φανταζόταν το ακριβές ποσοστό, αλλά το 50% του κλάδου μας ζει με 15.000 ευρώ μεικτά, νομίζω είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά θα έλεγα ανατάραξε πάρα πολύ την ασφαλιστική αγορά. Δηλαδή, έχουμε 50% που ζει με εισοδήματα πενιχρά από το χώρο μας και οι απαντήσεις μπορεί να είναι δύο. Ή τελικά αυτοί ζουν στα όρια της φτώχειας, ή για αυτούς αποτελεί δεύτερος ή τρίτος σκάδι ασφάλειας. Και τα δύο ισχύουν, για να απαντήσω γρήγορα. Έχετε έρθει σε ένα ερώτημα που ήθελα να κάνω λίγο πιο μετά. Παρ' όλα αυτά, διάβασα με μεγάλη προσοχή τη μελέτη που δημοσιεύσατε και ήθελα να αρχίσω λίγο από το τελικά πώς είναι οι διαμεσολαβητές στη χώρα μας. Τυπικώς, όπως είχε πει και ο κύριος Ζαβός που είχαμε την τιμή να έχουμε στην εκδήλωση που κάναμε και τον κύριο Γεωργιάδη, είναι 21.000. Πραγματικός, πρακτικός είναι 13.500. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά? Ξέρετε, το ΓΕΜΗ δεν μπορεί να διαχωρίσει τα φυσικά πρόσωπα από τις εταιρείες. Αν εγώ, ας πούμε, είμαι πέρα από φυσικό πρόσωπο, έχω τρεις εταιρείες, που συμβαίνει πολύ συχνά, ειδικά τώρα με τη ΣΥΚΙ έχουμε τεράστιο αριθμό που είναι δύο φορές, ορίζει το σύνολο αυτών που φαίνονται ως αφημί και όχι των φυσικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα λοιπόν που έχουν όλη αυτή την ενασχόληση είναι 13.500. Αυτό είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που το αποτυπώσαμε. Να καταλάβουν και αυτοί που θα μας παρακολουθήσουν ότι είναι άλλο πράγμα ότι τυπικά εμφανίζονται 21.000 και εξηγώ και πρακτικά τα πρόσωπα είναι 13.500 κάπου εκεί, τέλος πάντων, που νομίζω έβγαλε η έρευνα. Τώρα αυτό αφορά όλους όσους ασχολούνται, δηλαδή και τραπεζικοί και συνεταιρισμοί και... Ναι, οι συνεταιρισμοί είναι λίγο χωριστά, αλλά είναι πολύ λίγοι. Ο αριθμός τέλος πάντων δεν είναι σημαντικός για να το πούμε. Σε ό,τι αφορά τους τραπεζικούς, πρέπει να θυμηθούμε κάτι. Όλοι οι εργαζόμενοι των τραπεζών ανήκουν στο επιμελητήριο και αυτοί είναι περίπου 14.000. Είναι τεράστιος αριθμός. Κάποιες φορές ανεβαίνουν, πέφτουν, δηλαδή είναι από 12 έως 14 για να είμαι ακριβής. Αυτοί δεν έχουν άδεια ασφαλιστή. Αυτοί υπάρχει μία άδεια ασφαλιστή που είναι της τράπεζας, δηλαδή έχουμε τις τέσσερις συστημικές, έχουν τέσσερις άδειες. Τέσσερις ασφαλιστές απλά. Οι υπόλοιποι όλοι είναι υπάλληλοι τους, οι οποίοι βεβαίως έχουν υποχρεώσει να εγγράφονται και είναι στο επαγγελματικό επιμελητήριο, γιατί οι έδρες των τραπεζών όλων αυτών είναι στην Αθήνα. Αλλά δεν είναι ασφαλιστές. Πρέπει να το διαχωρίσουμε. Είναι υπάλληλοι. Δεν μπαίνουν σε όλη αυτή τη λογική που είπαμε και είναι έξω από την έρευνα ακριβώς για αυτό το λόγο.
Κύριε Πρόεδρε, μετά από αυτή τη μελέτη και γενικότερα, είστε ευχαριστημένος από την εικόνα της διαμεσολάβησης? Πιστεύετε ότι μπορούν να ανταποκριθούν οι διαμεσολαβητές στο θεσμικό τους ρόλο ή τα χαμηλά ποσοστά ασφάλισης οφείλονται εν μέρει και σε αυτούς? Το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας είναι το μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας. Εκφράζει 400 ΚΑΔ και περίπου 70 με 80 κλάδους. Υπάρχει λόγος που είναι αυτό, κυρία Σπύρου. Άρα, η εικόνα των ασφαλιστών θα πρέπει μια φορά να πούμε δημόσια, και το λέω γιατί ακριβώς έχω την τιμή να ηγούμε σε αυτό το χώρο, είναι τα ίδια όπως σε κάθε κλάδο. Μας αρέσει πολλές φορές σαν κλάδο να θεωρούμε ότι συμβαίνει κάτι διαφορετικό, αλλά πραγματικότητα είναι ίδια. Είναι ίδια παντού. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν δομικά προβλήματα στο σύνολο της οικονομίας. Και νομίζω ότι το νομοσχέδιο που θα κατευθεί σε 1,5 μήνα, που αναφέρεται στις συμπράξεις και στις συνέργειες και στον τρόπο της συνεργασίας, ώστε να έχουμε καλύτερες οικονομίες κλίματος και καλύτερη λειτουργία, αποδεικνύει το πρόβλημα γενικά της ελληνικής οικονομίας. Οι 750.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι ένας τεράστιος αριθμός, που σημαίνει πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θυμίζω εδώ ότι 450.000 είναι αυτοαπασχολούμενοι. Έχουν σημασία στο ερώτημά σας? Πάρα πολύ μεγάλο. Ασφαλώς και υπάρχουν προβλήματα στον κλάδο μας. Νομίζω ότι στην ίδια ερώτηση απάντησα προηγούμενα όταν είπα οι μισοί έχουν εισόδημα μέχρι 15.000. Άρα τι λείπει? Λείπουν εκπαίδευση, λείπει επαγγελματισμός σε μεγάλο μέρος, λείπει η συνεργασία σε ένα διαφορετικό μοτίβο μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών και των διαμεσολαβητών για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και νομίζω, επειδή είστε χρόνια στον χώρο, διαπιστώνετε ότι υπάρχει μια τεράστια πρόοδος τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά απέχουμε πάρα πολύ σε αυτό που ζητάμε στο μέλλον. Είναι φανερό ότι ο διαμεσολαβητής του μέλλοντος, ένας διαμεσολαβητής που είναι ένας επαγγελματίας σύγχρονος, που αντιλαμβάνεται την εποχή του, αντιλαμβάνεται τις αλλαγές, αντιλαμβάνεται τη μεγάλη επίδραση που έχει η ψηφιοποίηση στο ίντερνετ στην εποχή μας, αντιλαμβάνεται ότι πλέον είμαστε σε μια διαρκή εκπαίδευση. Γι' αυτό και έχω πει δημοσίως, παρότι πολλοί συνάδελφοι μου διαφωνούν, είμαι υπέρ της διαρκούς επαναπιστοποίησης, όσο και αν αυτό κάποιος στεναχωρεί, υπό τη λογική ότι αυτό είναι μια επιταγή της Ευρώπης για όλους τους κλάδους. Το ότι ο κλάδος μας μένει πιο μπροστά είναι ακριβώς γιατί το έχει ανάγκη. Άρα, βεβαίως, στην γενική αρχή θα έλεγα είμαι ευχαριστημένος γιατί αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Όμως δίνουμε έναν αγώνα για να αλλάξουμε. Η πρώτη απόδειξη είναι, θυμίζω, ότι είμαστε ένα επιμελητήριο που ηγείται σε αυτό. Μόνο στην περίοδο του κορονοϊού κάναμε 8 διαφορετικά σεμινάρια εκπαίδευση διαμεσολαβητές. Και μάλιστα έχουμε τη χαρά να μην το κάνουμε μόνο για την Αθήνα, αλλά να δούμε δυνατότητα στους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα να το παρακολουθήσουν. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τον κλάδο συνολικά. Το δεύτερο είναι που αφορά είναι ο τρόπος που υπάρχει αυτή η λειτουργία στην αγορά. Δηλαδή, είμαστε ένας κλάδος που ουσιαστικά πρέπει να αποδεχτεί η κυβέρνηση και πρέπει να τη στηρίξει παραπάνω, ότι όταν εμείς φορολογούμαστε, όπως είπα και στον ίδιο τον Υπουργό, στον κ. Γεωργιάδη, στο 100%, θα πρέπει να λειτουργήσουμε διαφορετικό τρόπο η πολιτεία απέναντι. Γιατί πολύ απλά, όπως έχω πει, και να θέλαμε δεν μπορούμε να αποκτήσουμε εισοδήματα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που κερδίζεις από εμάς, μπορείς να το μεταφράσεις στη δεσμεύση σου, να υπάρξουν φοροαπαλλαγές για τον κλάδο τουλάχιστον ζωής και πυρασφαλιστηρίων, που το έχει ανάγκη η οικονομία, θα έλεγα γενικότερα των ασφαλιών, αλλά οι δύο τομείς που το έχουμε ανάγκη. Γιατί απέδειξε ο κλάδος συνολικά αυτή την εποχή ότι η πολιτεία τον έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Σας θυμίζω, όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν, αν δεν είχαμε εμείς ασφαλισμένους όλους αυτούς στην ιδιωτική ασφάλιση στα νοσοκομεία, ο τελευταίος που θα περίμενε στην ουρά στον Ευαγγελισμό, έχω πει, θα ήταν στο Σύνταγμα. Ή πρέπει να πούμε ότι σε όλες τις καταστροφές που γίνανε με πρόσφατη της Καρδίτσας, η συμμετοχή που υπάρχει στο κλάδο μας είναι μεγάλη. Αυτό πρέπει να μεταφραστεί λοιπόν, όπως όλη την Ευρώπη, σε φορολαπαλλαγές, όπως έχει υποσχεθεί αυτή η κυβέρνηση σε αυτούς. Αυτό τι θα άλλαζε? Θα ήταν δυνατότητα αυτό που πάσχει ο κλάδος μας, νέα παιδιά να μπουν στον κλάδο γιατί βλέπουν μέλλον. Σήμερα ο κλάδος μας, για να λέμε τις αλήθειες κατάματα, όπως μου είπατε, διαχωρίζεται περίπου σε ένα 20% που κερδίζει καλά ή πολύ καλά λεφτά, σε ένα 20% που απλά επιβιώνει και σε ένα 60% που φυτοζωεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επίσης η πραγματικότητα που είδατε στη μελέτη είναι ότι έχουν πολύ καλύτερα εισοδήματα αυτοί που ασχολούνται με τις ασφάλειες ζωής, κυρίως τα νοσοκομιακά, μετά αυτοί που ασχολούνται με τις κλάδες περιουσίας και τέλος αυτοί που ασχολούνται με τον κλάδο αυτοκινήτων. Είναι γνωστά, το θέμα είναι πώς βοηθάμε. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σας πω, πέρα από τις δράσεις εκπαίδευσης που κάνουμε, ποιες είναι μελλοντικές. Ανακοινώσαμε στην εκδήλωση αυτή, είπα, τη δεύτερη μελέτη ακριβώς, για να δούμε και τους ανταγωνιστές μας που υπάρχουν, τα εναλλακτικά δίκτυα. Είναι μια μελέτη που θα την ξεκινήσουμε σύντομα για να δούμε ποια θα είναι η εισρωή των εναλλακτικών δικτύων στον κλάδο μας, είτε του ίντερνετ είτε των τραπεζών στο μέλλον. Δεύτερον, ανακοινώσαμε ότι θα δώσουμε δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο επαγγελματικό επιμελητήριο, τους συναδέλφους δηλαδή διαμεσολαβητές, να έχουν δικό τους e-shop, και πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό τους βοηθήσει τους συναδέλφους και τους παρακαλώ να το καταλάβουν πάρα πολύ, και μάλιστα με απεριόριστη εκπαίδευση. Τι σημαίνει εκπαίδευση? Δεν τους κάνουμε απλά το e-shop, αλλά θα έχουν εκπαίδευση η οποία θα κρατήσει τουλάχιστον ένα χρόνο. Δηλαδή, όχι μόνο να το κάνουμε, ξέρει, για να το πουλάει. Θα έχουν όλη τη δυνατότητα να κάνουν site δωρεάν μέσω του επιμελητήριου.
Και τέλος, είμαστε σε μια συμφωνία τώρα με την Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για πολλές επιχειρήσεις που το επιθυμούν και ξέρουν να το δουλέψουμε, να κάνουμε τις εικονικές περιηγήσεις, δηλαδή την εικονική πραγματικότητα των επιχειρήσεων, που είναι το νέο μοντέλο που θα πει Πατού. Είναι τρεις από τις μεγάλες δράσεις. Εδώ προσθέτω ότι ήδη για όλο τον χώρο των ασφαλιστών έχουμε δωρεάν νομικούς συμβούλους χωροτέχνης λογιστές. Και δημιουργούμε μια νέα υπηρεσία ρευστότητας και προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δηλαδή πολύ απλά με ποιο τρόπο αντλεί κάποιος ρευστότητα και πώς μπορεί να συμμετέχει στα ΕΣΠΑ. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ και τρεις μήνες είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΑΝΕΤ και άρα θα μου δίνεται η δυνατότητα από την διαχειριστική αρχή να μεταφέρω τα προγράμματα στον κόσμο. Αυτό που είπαμε στην εκδήλωση όμως είναι αυτό που πρέπει να μείνει. Είμαστε πρόθυμοι σαν επιμελητήριο γιατί έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε νοικοκυρωμένο επιμελητήριο, έχουμε ένα τεράστιο απόθεμα που κάναμε με πολύ νοικοκυρωσύνη να βοηθήσουμε τον κλάδο οπουδήποτε χρειαστεί. Κάλεσα λοιπόν όλα τα σωματεία διαμεσολάβηση να μας πούν τι θέλουν, με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τον κλάδο για να μην αποφασίζουμε εμείς για αυτούς και να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι ό,τι ζητήσει ο κλάδος, όσο και αν κοστίζει, σε αυτή την περίοδο που είναι σκληρή, γιατί αυτή η περίοδος με τον κορονοϊό θα έχει τρομερά αποτελέσματα, να τα στηρίξουμε όσο χρειάζεται. Σας θυμίζω ότι οι προβλέψεις του επιμελητηρίου επαληθεύτηκαν. Μιλάγαμε για 10% ύφεση. Τώρα έχουμε να σκευάσει και μιλάμε 12-15% ύφεση, δηλαδή 25 δις. Άρα και ο κλάδος μας θα δεχτεί πιέσεις στο επόμενο διάστημα. Μιλάμε για μια ενεργία που θα φτάσει στο 27%. Περιμένουμε άλλους 300.000 ανέργους και πάνω από 100.000 επιχειρήσεις που θα κλείσουν. Σε όλη αυτή τη μελέτη και σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνατε, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος συνεργάστηκε μαζί σας ή κρατάει ακόμα συσσαγωγικά, να το πω, κρυμμένα μυστικά? Έχει δηλαδή στοιχεία σαν αυτά που έχετε στην έρευνά σας? Πάντα η άποψή μου ήταν ότι το επιμελητήριο ως θεσμικός φορέας, γιατί είναι θεσμικός και όχι συνδικαλιστικός, πρέπει να βρίσκει τρόπους συνεργασίας και με την Ένωση και με την Πολιτεία και νομίζω ότι αυτό κάνουμε τα τελευταία 10 χρόνια που ηγούμε. Πολλές φορές έχουμε βρεθεί στην Ένωση και έχουμε ζητήσει μια μεγαλύτερη συνεργασία. Φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα στον τρόπο που η Ένωση μπορεί μέσω των μελών της να ανταποκριθεί σε αυτό και έτσι πρέπει να πω, όχι με λύπη, αλλά θα προτιμούσα μεγαλύτερη συνεργασία, ότι δεν ανταποκρίθηκε στο καλέσμά μας στη στήριξη των θεμάτων που θέλαμε στη μελέτη. Είμαι πεπισμένος ότι μετά από την θετική ανταπόκριση που είχε η μελέτη και που αποδέχτηκε και ο καλός φίλος ο Αλέξανδρος Σεργιοργίου στην συνάντηση που είχαμε τη διαδικτυακή, θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε αυτή τη συνεργασία, γιατί αυτό δεν βοηθάει μόνο τη διαμεσολάβηση, βοηθάει και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εδώ θέλω να τονίσω, αν μου επιτρέπετε κύριε Σπύρου, ότι σε πολλά θέματα στον εξυγχρονισμό έχουμε κάνει προτάσεις στην Ένωση και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει ο χρόνος να το υλοποιήσουμε. Λέω ως παράδειγμα το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης και το λέω για να το καταλάβουν οι συνάδελφοί μου. Το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης γίνεται για να φτάσει σε κάποιο επιμελητήριο. Λέμε λοιπόν στις ασφαλιστικές εταιρείες, ας υπογράψει ο διαμεσολαβητής ότι αυτό το συμβόλαιο το κάνω για να πάει στο επιμελητήριο, σας δίνω το δικαίωμα δηλαδή να το στείλετε και αντί να μπαίνω σε όλη αυτή την πορεία που διαγράφονται πολλοί συνάδελφοί μας, γιατί μπορεί να είναι αλλιώς με βάση το νομικό πλαίσιο, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Στο πρώτο ερώτημά σας όμως θέλω να πω το εξής. Είμαι και θα παραμείνω ο θειασότης της άποψης ότι έχουμε πολλά να κερδίσουμε από τη συνεργασία της διαμεσολάβησης των επιμελητήριων με την Ένωση. Απόδειξη οι δεκάδες εκδηλώσεις που κάναμε από κοινού σαν ΕΑ και Ένωση σε διάφορα πόλη της Ελλάδος για να αναβαθμίσουμε το θεσμό και εκτιμώ ότι στη νέα μελέτη που θα κάνουμε θα ανταποκριθεί με θετικότερο τρόπο η Ένωση. Ένα σημαντικό έβριμα της μελέτης είναι και το γεγονός ότι υπάρχει ανεπαρκής εκπαίδευση. Το αναφέρετε και εσείς νωρίτερα. Έχετε πρωτοβουλίες σχετικά με αυτό το πράγμα και αν μου επιτρέπετε, πώς βλέπετε και τον κλαδικό τύπο σε αυτό το πλαίσιο? Για τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει ήμουν απόλυτα σαφής. Είπαμε ότι σαν επιμελητήριο και όχι μόνο για τους ασφαλιστές, τους διαμεσολαβητές που ανήκουν στο επιμελητήριο Αθήνας, αλλά δίνουμε την ευκαιρία και σε όλους. Έχουμε κάνει ήδη 8 εκπαιδεύσεις στον περίοδο του κορονοϊού και μπορούμε να κάνουμε απεριόριστες, τις οποίες θα χρηματοδοτήσει 100% το επιμελητήριο. Εδώ σας θυμίζω ότι θέλουμε αυτό να το ζητάνε τα σωματεία και βεβαίως και κάτι καλύτερο από αυτό, κύριε Σπύρου. Ρωτήνουμε στα σωματεία να μας δώσουν και τους ηγητές, δηλαδή ποιους θεωρούν τους καλύτερους για να το κάνουν. Όμως συνολικά το θέμα εκπαίδευση δεν είναι μόνο θέμα του επιμελητηρίου μας και των διαμεσολαβητών, είναι θέμα των εταιριών. Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου ο διαμεσολαβητής, ο ασφαλιστής, επιτρέψτε γιατί έτσι το αντιλαμβάνω, θα πρέπει να καταλάβει ότι αποτελεί μέρος του χρόνου του. Δηλαδή, ένα μέρος της ζωής του, το οποίο όλο και θα μεγαλώνει, είναι το κομμάτι του να εντρυφήσει από το ίντερνετ, από τα νέα προγράμματα. Αλλάζουν οι εποχές. Προστίθεται προγράμματα. Ποιος θα περίμενε πριν 10 χρόνια ότι θα συζητάγαμε σήμερα για τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλιση προσωπικών δεδομένων, το GDPR? Κανένας. Ποιος θα περίμενε ότι θα συζητήσουμε μελλοντικά για την ασφάλιση των πανδημιών? Ήδη η πανδημία το είδε. Μπαίνουν νέοι τομείς, θα μπορούσα να πω δεκάδες από αυτούς και θα πρέπει να εντρυφήσουμε. Δεύτερον, νομίζω ότι κάποια στιγμή για να ανέβει ο μέσος όρος του Έλληνα που είναι 350 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, σε σχέση με το ευρωπαϊκό που είναι 1.200 και πάνω, μιλάω από τη μικρότερη χώρα,
θα πρέπει να πείσουμε τον πελάτη για την ανάγκη του και οι ανάγκες του βγαίνουν σήμερα. Δηλαδή, πλημμύρες, δυστυχώς, η πανδημία αποδεικνύει την πολύ μεγάλη ανάγκη που έχει η χώρα μας από αυτό. Και βεβαίως θεωρώ, όπως πάντα, ότι η ανάπτυξη στο μέλλον θα έρθει από τη διαρκή εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, τη στήριξη των εταιριών σε αυτό το μοτίβο. Δηλαδή, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να το στηρίξουμε. Και αντί να κάνουμε, επιτρέψουμε εκδηλώσεις, και χάρηκα για αυτές τις εκδηλώσεις που κάναμε την Ένωση, όπου είμαστε μεταξύ μας και γίνεται δεκάδες φορές, ας βγούμε στην κοινωνία. Ας κάνουμε εκδηλώσεις για να αναβαθμίσουμε το θεσμό στα σχολεία, σε επιχειρήσεις, στον καταναλωτή. Είναι μια ιδέα η οποία είχε ξεκινήσει πριν την πανδημία, σταμάτησε, αλλά νομίζω πρέπει να προχωρήσει. Άλλωστε, μια ιδέα που έχω δώσει στην Ένωση είναι να ξεκινήσουμε με πολλούς από εμάς που έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στον κλάδο, εξαιρετικούς συναδέλφους ασφαλιστές, και να πάνε στα σχολεία και να κάνουμε παρεμβάσεις, να ζητήσουμε από την πολιτεία να μας επιτρέψει να πάμε σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Άρα, να φτάσουμε στο σημείο η ασφαλιστική συνείδηση να περάσει στον κόσμο, να κάνουμε εκδηλώσεις με επιχειρήσεις και να δούμε τη σημασία της ασφάλισης. Ένα στοιχείο που νομίζω βοηθάει, όταν πήγαμε με όλη την Ένωση στη Ρόδο, από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όταν έγινε η μεγάλη υπόθεση Thomas Cook, που κόστησε 250 εκατομμύρια στα ξενοδοχεία, μόλις δύο ελληνικές επιχειρήσεις από τα ελληνικά ξενοδοχεία ήταν ασφαλισμένες. Άρα, καταλάβατε την πολύ μεγάλη σημασία. Ό,τι αφορά τον εκδοτικό τύπο και τα site και όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούσαμε όλοι εμείς να συζητάμε και να μπορούμε να συνυπάρχουμε χωρίς την ύπαρξη του τύπου, χωρίς την ύπαρξη των site που ουσιαστικά θα λέγανε ένα μεγάλο μέρος έχει μεταφραστεί σε αυτό. Άρα η συμβολή τους είναι τεράστια, και είναι τεράστια ακριβώς γιατί νομίζω ότι βοηθάνε πρώτον να φτάνουν τα προβλήματα σε όλο τον κλάδο. Δεύτερον, να φτάνουν αυτά τα προβλήματα στην πολιτεία. Τρίτον και κυριότερον, να επικοινωνούμε μεταξύ μας, και νομίζω και η επικοδομητική κριτική βοηθάει σε όλους να γίνονται καλύτεροι. Όχι μόνο εκτιμώ ότι η ύπαρξη του ασφαλιστικού τύπου βοηθάει πολύ, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι πολλά από αυτά που πετύχαμε τα πετύχαμε με τη συμβολή του ασφαλιστικού τύπου. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, όταν το 50% των ασφαλιστών εκπροσωπεί μόνο μία εταιρεία, πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία έχει γνώση των ασφαλιστικών προϊόντων της αγοράς? Μήπως είναι και αυτό ένα σημάδι της γενικής υπασφάλισης? Υπονοείται το δίκτυο των εταιριών, το agency, με αυτό υποθέτω. Πρέπει να σας πω κάτι για το οποίο είναι μια... Εγώ ξεκίνησα την καριέρα από μια εταιρεία. Από μια εταιρεία που ήμουν στο agency. Έχει πολύ θετικά στοιχεία το agency, γιατί έχει πάρα πολύ επιμόρφωση, έχει εκπαίδευση. Αλλά πολλές φορές, επιτρέψτε μου καλό πέρα να τα λέω, δημιουργούνται προστριβές μεταξύ του ασφαλιστή, γιατί συγκεκριμένη περίπτωση, να το πω για άλλη μια φορά ειλικρινά, ο συνάδελφος που υπογράφει μια τέτοια σύμβαση ξέρει ότι πουλάει μια εταιρεία και πρέπει να το σέβεται, δεν έχει δικαίωμα να πουλάει η άλλη, και με το χρόνο αυτό περιθώριο να το περιορίζει. Αλλά του δίνω όλα τα υπόλοιπα θετικά. Θα έλεγα ότι δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Θα έλεγα ότι συνολικότερα ο διαμεσολαβητής, γιατί ξέρετε, λέμε για το ελεύθερο δίκτυο. Ένα μεγάλο μέρος του ελεύθερου δικτύου σήμερα, μέσα από τον τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείες, λειτουργεί στα πλαίσια του agency. Δηλαδή, για να πουλήσεις ασφάλεια ζωής, θα πρέπει να έχεις, και επειδή έχω μια επιχείρηση αντίστοιχου μεγέθους, μεγάλου που μπορεί να το κάνει, θα δημιουργήσεις τμήμα για να μπορείς να εκπαιδεύσεις ασφαλιστές σου στη λογική, θα έλεγα, του agency. Άρα, ασφαλώς, όλα αυτά νομίζω ότι η φιλοσοφία τους είναι ότι πρέπει να κάνουμε έναν ασφαλιστή ο οποίος έχει πρόγραμμα. Ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα της αγοράς της δικής μας είναι, λεγόμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Εμείς κρατάμε το ελεύθερο και ξεχνάμε το επαγγελματίες. Νομίζω, και επίσης το λέω με μεγάλη αγάπη σε όλους, και το ξέρουν ότι αγαπάω όλους τους συναδέλφους μου σε όλη την Ελλάδα, πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι είμαστε μια δουλειά που έχουμε χρόνους συγκεκριμένους που δουλεύουμε προγραμματισμένα. Το αν δουλεύεις 7 ή 15 ώρες, δεν ξέρω αν αυτό θα αποδώσει. Πρέπει να δουλεύεις συγκεκριμένα με πρόγραμμα τι κάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο δίλημα, και δεν αφορά μόνο τον κλάδο μας, μιλάω τώρα μόνο για τον κλάδο μας. Και αυτό απαντάει και στο ερώτημα, κύριε Σπύρου, ξέρετε, δουλεύουμε πολύ παραπάνω χρόνο από όλους τους Ευρωπαίους. Οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ασφαλιστές, δουλεύουν παραπάνω από τους Ευρωπαίους. Έχουμε πολύ παραπάνω ώρες στην καθημερινότητά μας. Μόνο που η απόδοση είναι στο 50-60% των Ευρωπαίων. Τι φταίει? Ο προγραμματισμός, η εκπαίδευση πρέπει να γίνει με άλλο τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον. Νομίζω αλλάζει, και αν δούμε και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας, είναι το μορφωτικό επίπεδο των διαμεσολαβητών. Και για εμένα που έχω 30 χρόνια, 32 στον κλάδο, έχει αλλάξει προς το θετικότερο. Δηλαδή, το μορφωτικό επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, είναι πολύ καλύτερο από το παρελθόν, και αυτό νομίζω βοηθάει στο να δούμε όλα αυτά τις προκλήσεις που λέτε με έναν διαφορετικό τρόπο. Τώρα, επειδή ακριβώς είστε και εσείς ο ίδιος διαμεσολαβητής στο επάγγελμα, γνωρίζετε καλά ότι περίπου οι μισοί μπήκαν με σύσταση κάποιου άλλου διαμεσολαβητή.
αυτό το πράγμα οι εταιρείες το αξιοποιούν ή με τη στάση τους, με direct ασφαλίσεις και τα λοιπά, όπως ακούγεται, συρρυκνώνουν ή απογοητεύουν, αν θέλετε, καμιά φορά το δυναμικό τους? Έχω πει δημόσια ότι, ξέρετε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε κάτι το οποίο είναι νόμιμο. Νόμιμο είναι μια εταιρεία να θέλει να δουλέψει μέσω του direct, μόνη της, να δουλέψει μέσω του bank insurance. Αυτό που κατηγορούμε, και θα το θυμάστε από αγώνες που έχω δώσει στο παρελθόν, είναι μια εταιρεία δεν μπορεί να είναι και παπάς και ζευγάς. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είναι μια εταιρεία που επιλέγει να είναι μέσω του ίντερνετ, είναι μια εταιρεία του ίντερνετ. Μια εταιρεία επιλέγει να είναι μέσω του bank insurance, μέσω του bank insurance. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό το μείγμα, το οποίο φέρνει, ασφαλώς όπως είναι, φέρνει απίθανες συγκρούσεις. Έχω πει δημόσια ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Και θα εξηγήσω γιατί είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί εγώ που είμαι συνεργάτη σου να πουλάω ένα προϊόν στην τιμή των 100 και εσύ από ένα άλλο κανάλι διανομής να το δίνεις 80. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός εναντίον του συνεργάτη σου. Δεν μπορεί το ίδιο προϊόν να το κάνεις μέσα από τον bank insurance να έχω άλλη τιμή εγώ ή να εκβιάζεται ο πελάτης, και το λέω μα να εκβιάζεται λόγω του τρόπου που έχει τη συνεργασία η τράπεζα με τον πελάτη, που τον έχει ανάγκη για τον μπλοκ πιτακών, για το δάνειό του, για δεκάδες λόγους, να εκβιάζεται, να ασφαλιστεί εκεί. Νομίζω ότι η αγορά μας έχει ανάγκη, τώρα που έχει βγει 30-31, που έχει βγει ADD, να ξεκαθαρίσει τους ρόλους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν που επιτρέπει ο νόμος, αρκεί την ίδια στιγμή να δίνουν τις ίδιες δυνατότητες σε όλους. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και βεβαίως, όπως σωστά λέτε, απογοητεύει. Και όπως έδειτε παρακάτω, αυτοί που σήμερα μπήκαν στο επάγγελμα, ένα μεγάλο ποσοστό, όταν ρωτιούνται αν θα μείνουν στο μέλλον, απαντάνε όχι. Ακριβώς γιατί νομίζω ότι, με μια λέξη, αυτό που ζητάμε όλοι οι μικρομεσαίοι παντού και οι ασφαλιστές είναι ίσα δικαιώματα, ισονομία. Που απλά νομίζω ότι οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι και προς το συμφέρον τους να το λύσουν. Θέλω να είμαι απλά στο να πουλάω direct, να πουλάω ιντερνετικά. Πούλα. Αλλά δεν πουλάς και στο ελεύθερο δίκτυο. Γιατί όταν κάνεις αυτό, κάνεις αθέμητο ανταγωνισμό και συγκρούσεις. Εδώ επιτρέψω να πω και κάτι το οποίο είναι ελληνική πατέντα. Το περιβόητο δικαίωμα συμβολέου, που έχει λίγο πλάκα, επιτρέψω να το πω έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει δικαίωμα συμβολέου ή αν υπάρχει να είναι στο ίδιο ποσοστό σε όλες τις εταιρείες. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι αύριο είναι 5%, να είναι 5% σε όλους. Βέβαια, το καλύτερο από όλα είναι να μην υπάρχει δικαίωμα συμβολαίου. Και αντί να υπάρχει όλη αυτή η αισχρότητα για το υψηλές χαμηλές προμήθειες, να πάμε στη λογική των προμηθειών επί του μεικτού ασφαλίστρου, όπως γίνεται παντού. Και βεβαίως, εγώ δέχομαι την πρόκληση, γιατί είχα την τιμή να πάω σε όλη την Ευρώπη να το δω, στις χώρες, και να παίρνουν οι διαμεσολαβητές προμήθεια επί του μεικτού. Αυτό λοιπόν δημιουργεί επίσης τρευλώσεις. Γιατί άλλο πράγμα έχω 15% δικαίωμα και άλλο έχω 35%. Και γίνονται όλα αυτά. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η Τράπεζα Ελλάδος, και καλά ότι ΔΕΙΑ, όπως της το έχω πει, να το λύσει αυτό το θέμα, το οποίο επίσης δημιουργεί πολλά προβλήματα και ως προς την ανταγωνισμό και ως προς αυτό που αφορά κέρδος. Το κέρδος είναι σχετικό, γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που ονομάζουμε δικαίωμα συμβολαίου. Πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε σε μια άλλη κουβέντα και να μείνουμε στη μελέτη που κάνατε. Και αν δεν κάνω λάθος, η μισή σχεδόν, το 46% στην οικονομική κρίση δήλωσαν ότι έχουν μειώσει τις προμήθειές τους μέχρι το 2019. Έχουν μειωθεί οι προμήθειές τους. Κύριε Πρόεδρε, πώς πιστεύετε θα ζήσουν οι διαμεσολαβητές στις οικογένειές τους αύριο, τι προβλέπετε να γίνει και αν έχετε προτάσεις και σαν επιμελητήριο? Επιτρέψτε μου να πω ότι, ξέρετε, ξενύχτησα πολλά βράδια, κυρία Σπύρου, και χαίρομαι γιατί ακόμη και ο Υπουργός το είπε δημόσια για το πόση σύγκρουση φέραμε στο να καταφέρει ο κλάδος να πάρει το περιβόητο 800. Χύθηκε, αν μου επιτρέπετε, πολύ αίμα και πολλές ιδεώτες για να γίνει, και είναι η πρώτη φορά στα τελευταία 50 χρόνια που ο κλάδος μας πήρε 1 ευρώ από την πολιτεία. Αυτό μας έδωσε ένα δικαίωμα να μπορούμε να διεκδικούμε στο μέλλον, γι' αυτό ήταν σημαντική αυτή η μάχη. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι και πριν και χτες ακόμη ήμουν στην περιφέρεια, γιατί και στα νέα προγράμματα της περιφέρειας, όπως έγινε σε όλη την Ελλάδα και έχει υπάρχει αντίκτυπος, οι ασφαλιστές εξαιρούνται, και εξαιρούνται για δύο λόγους. Εξαιρούνται γιατί πρώτον δεν έχουμε στοιχεία 9 μήνου ή 8 μήνου, δηλαδή όλοι οι κλάδοι μπορούν μέσω της ΑΔΕ να βρουν το εισόδημά τους. Εμείς πρέπει να κλείσουμε χρόνο. Αυτό αντιμετωπίζεται και βρήκαμε το αντιμετωπίσει. Το δεύτερο πρέπει να καταλάβει ο κλάδος μας είναι ότι τα στοιχεία που δίνονται τα χρήματα αυτά, τα ΕΣΠΑ μέσω της Ευρώπης, έχουν να κάνουν με το πόσο μειώθηκε το εισόδημα σε αυτό το διάστημα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ειλικρινείς. Στο σύνολο του κλάδου, εδώ επικαλούμε την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών, γιατί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών επικαλείται ότι με 8 μήνα έχουμε 3,5% μείωση του τζίρου. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση, δεν την βοηθάει. Γιατί οι κλάδοι που μπαίνουν, όποιος μπει θα διαπιστώσει ότι μιλάνε για πάνω από 20% μείωση του τζίρου.
Άρα λοιπόν, εμείς ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο αντί να κάνουμε όλο αυτό που γίνεται δυστυχώς σε κάποια site τα οποία είναι λαϊκισμός που δεν προσφέρουν τίποτα. Γιατί αν πάμε έτσι, θα πάρει μόλις το 10-15% των συναδέλφων με ένα ποσό. Επιλέγουμε την πολιτική των voucher και έχουμε μια συζήτηση τόσο με τον Υπουργό όσο και με τον Περιφερειάρχη εδώ, που να αποτελέσει για όλη τη χώρα ένας τρόπος να δοθούν voucher μέσω του de minimis, που θα δώσει τη δυνατότητα όλος ο κλάδος να καρποθεί κάτι. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε τη λύση, γιατί αυτή η λύση, αν βρεθεί για την περιφέρεια της Αθήνας, θα βρεθεί για όλη την Ελλάδα. Συνολικά, πρέπει να πούμε ότι ο κλάδος μας, αυτό το στοιχείο δεσί έρευνα, πρέπει να δούμε και ένα στοιχείο που καλό ή κακό θα το αξιολογήσετε εσείς. Όταν αναλύουμε τα στοιχεία Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μετά περιφέρεια, τι διαπιστώνουμε? Εάν στην περιφέρεια, το 80% έχει το ασφαλιστικό επάγγελμα δεύτερο ή τρίτο CAD. Και αυτό επίσης δημιουργεί στρεβλώσεις. Και πρέπει να το δούμε. Γιατί αυτό μπορεί να ερμηνεύει σαν πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν πάει αυτός να πάρει μια επιδότηση, με ποιο CAD θα την πάρει? Όταν μετριέται μέσω της ΑΔΕ, θα μετρήσει όλα τα εισοδήματα. Γι' αυτό και είχαμε και προβλήματα τότε και είχα πει δημόσια: αν ένας ασφαλιστής έχει μόνο CAD τον ασφαλιστικό από όλη την Ελλάδα, θα πάω εγώ να εξασφαλίσω το πάει το 800. Πού συνέβαιναν τα προβλήματα όταν υπήρχαν περισσότεροι CAD? Είναι ένα θέμα λοιπόν που πρέπει να το αξιολογήσουμε στον κλάδο μας. Και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο πρώτο ερώτημά σας, πώς είναι οι ασφαλιστές του κλάδου. Χωρίς να μειώνω την αξία αυτού του συναδέλφου, όμως δεν είναι το ίδιο κάποιος να ζει από αυτή τη δουλειά και άλλο να αποτελεί δεύτερο ή τρίτο CAD. Γι' αυτό και ερμήνευσε το φαινόμενο της περιφέρειας. Εν γέννη, ποια είναι η λογική όλων των προγραμμάτων που θα υπάρχουν τώρα και στο μέλλον? Και αυτή είναι η λογική μας, και όχι μόνο για το ασφαλιστικό κλάδο. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πηγαίνει ένα κλάδο, να πηγαίνει ένα εισόδημα. Είναι αυτό που προτείναμε, μπορεί να γίνει μέσω της ΑΔΕ, δηλαδή ο καθένας να μπορεί να επιδοτείται με το ποσό που με αυτόν που πραγματικά έχασε από την πανδημία ως ποσό και όχι ως κλάδος. Γιατί μπορεί ως κλάδος, και αυτό θα μου πει κάποιος συνάδελφος, μπορεί ο κλάδος να πάει, αλλά υπάρχουν και περιοχές που ασφαλιστές, κυρίως στα νησιά, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κρήτη, που είχαν τα ενοικιαζόμενα, για παράδειγμα, που η μέση του εισοδήματό τους μπορεί να φτάσει και 50%. Μα είναι αυτό μετρήσιμο όμως? Βεβαίως και είναι, αν πάμε στη δήλωσή του. Για αυτό που με ρωτήσατε, επειδή δεν έχουμε τα στοιχεία του χρόνου, πώς θα βρισκότανε? Με προσωπική του δήλωση. Κάνεις δήλωση που έχει ευθύνες ποινικές για το ποια είναι, αξιολογείται τέλος του χρόνου και ουσιαστικά παίρνεις την ευθύνη ότι αν έχεις πει ψέματα θα τα πιστέψεις με τόκο. Υπάρχουν λογικές που μπορεί να βρεθεί για τον κλάδο. Η ουσία όμως είναι ότι αντί να ψάξουμε να βρούμε ένα μέτρο που θα αφορά ένα μέρος, που είναι σημαντικό αν δεν βρούμε κάτι άλλο, να πάμε σε οριζόντια μέτρα. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Εδώ κολλάει και η φιλοσοφία που έχουμε παντού, ότι εγώ χαίρομαι για τα ποσά που δίνουν οι περιφέρειες, που είναι μη επιστρεπτέα προκαταβολή, δηλαδή επίδομα. Είναι η λογική που λέμε στην κυβέρνηση, κεφάλαια 3-5-10.000 σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γιατί κύριε Σπύρου, ξέρετε, αυτός που παίρνει την επιστρεπτέα προκαταβολή έχει ένα θέμα στο μέλλον. Να θυμηθεί πώς θα πληρώσει τους φόρους, τις εισφορές και την επιστρεπτέα προκαταβολή που είναι δάνειο. Άρα θέλουμε να βρούμε άλλους τρόπους και νομίζω είμαστε κοντά να βρούμε τρόπους να επιδοτηθούμε με άλλο μέσο, το οποίο να μην δημιουργεί προβλήματα στο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, ανασφάλιστα, ποιος ευθύνεται κατά τη δικιά σας άποψη, και αν θέλετε θέλω και ένα σχόλιο δικό σας για την εποπτεία. Αυτό έχει, θα έλεγα, πολύ χιούμορ, black humor, κύριε Σπύρου, γιατί ο νόμος υπάρχει από το 2013. Έχουν περάσει από τότε 3 κυβερνήσεις. Είναι ένα πράγμα που πραγματικά θλίβει και εμένα και όλους, γιατί νομίζω έχουμε αγωνιστεί πέραν του οδεόντος γι' αυτό. Θα έλεγα ότι έχουμε εκτεθεί όταν έχουμε βγει δημόσια, σε τηλεοπτικά κανάλια, σε εσάς, και λέμε ότι αυτό το θέμα ελπίζαμε ότι λύθηκε. Τι συμβαίνει σήμερα? Δεν υπάρχει εφαρμογή του νόμου, όπως καταλαβαίνετε. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι έχοντας ήδη 650.000 ανασφάλιστα, περιμένουμε το Γενάρη, αυτές είναι οι εκτιμήσεις, για πάνω από 1.000.000 ανασφάλιστα λόγω της ύφεσης. Εδώ λοιπόν είναι σαφές ότι η πολιτεία, θα έλεγα, πρέπει να σοβαρευτεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο τομέα. Η δικαιολογία που υπάρχει είναι ότι ο θεσμικός τρόπος που έγινε, ο νομικός τρόπος που έγινε, είναι λαθεμένος. Με μόνο που το θεσμοθέτησε η πολιτεία. Τι έλεγε λοιπόν? Ότι για ένα ασφάλιστο όχημα θα πρέπει να πάει αστυνομικός, να πάει το έγγραφο στην οικία και μετά αυτός να πάει στη εφορία. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται όλα αυτά. Θα πρέπει να δει όταν κάποιος βρίσκεται ανασφάλιστος να βεβαιώνεται το ποσό της στην εφορία και να μην χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Όταν πήγαμε λοιπόν στον κύριο Πιτσιλή επανειλημμένα, στις φορές που πήγαμε και απάντησε ότι αυτό δεν γίνεται. Γιατί? Και δεν γίνεται γιατί? Γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Γιατί χρειάζεται τεράστιος αριθμός. Πρακτικά τι πρέπει να γίνει, γιατί αυτό νομίζω ενδιαφέρει τον κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει, να υπάρχει βεβαίως αυτόματα στην εφορία, γιατί το κοινωνικό και οικονομικό κόστος το πληρώνουμε όλοι του ανασφάλιστου. Και το δεύτερο και σημαντικό, γιατί πρέπει να γίνονται 1 ή 2 διασταυρώσεις το χρόνο? Στη Γερμανία οι διασταυρώσεις είναι κάθε μέρα. Άρα είναι ένα εργαλείο, είναι ένα κομπιούτερ το οποίο μπορεί καθημερινά να δίνει στοιχεία. Η απάντηση λοιπόν είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης, και το ουσιαστικό που νομίζω πρέπει να βγει από την κουβέντα μας είναι απαράδεκτο, το ξαναλέω, 3 κυβερνήσεις να μην εφαρμόζουν τον νόμο.
με κόστη τεράστια για την κοινωνία και ας μείνουμε και στο κοινωνικό. Πολλές φορές όταν βλέπουμε κάποιον να παρατάει κάποιον άνθρωπο στον δρόμο, να θυμάστε, να πεθαίνει, είναι γιατί είναι ανασφάλιστος και φοβάται πέρα από τις ποινικές κυρώσεις και τις οικονομικές κυρώσεις που έχει. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος αυτής της όμορφης κουβέντας και πιστεύω ότι έχετε αναδείξει και πολλά θέματα από τη μελέτη, ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάτι άλλο σημαντικό αυτό το διάστημα που θέλετε να μας πείτε, κάποια δράση ίσως ή κάτι άλλο, και να ρωτήσω και αν μας παρακολουθείτε τον Next Deal με την ευκαιρία. Παρακολουθώ τον Next Deal, ξεκινά από το τέλος, από την έναρξή του, γιατί έχω, όπως ξέρετε, έχω ιστορικούς δεσμούς με τον ηγέτη της εταιρείας, τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Σπύρου. Πάντα είναι σημαντική η γνώμη του και βεβαίως αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το λέει η ελληνική ασφαλιστική αγορά. Άρα κάθε μέρα το πρωί ξυπνάω βλέποντας όλα τα ασφαλιστικά site και βεβαίως θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου για να αντιλαμβάνομαι και τι συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες, η αλλαγή φιλοσοφίας του Επιμελητηρίου Αθήνας είναι η εξής. Θα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι. Γι' αυτό το σκοπό λοιπόν νομίζω ότι οι τομές που κάναμε είναι σημαντικές και που βεβαίως πάντα ο καταναλωτής, ο ασφαλιστής, ο οποιοδήποτε είναι μέλος του Επιμελητηρίου βλέπει το σήμερα και όχι πώς ξεκινήσαμε. Σας θυμίζω ότι το 2012 ξεκινήσαμε, δεν υπήρχε ούτε ένας ο οποίος εξυπηρετούνται ψηφιακά και θεωρούμε μεγάλη μας τιμή ότι με έρευνα της ΠΑΛΣ σήμερα το 75% των μελών μας, που είναι το μεγαλύτερο νούμερο που υπάρχει στη χώρα σε θεσμικό φορέα, εξυπηρετείται ψηφιακά. Και σας λέω λοιπόν ότι ιντερνετικά, ότι μέσα στο 2021 είναι δεδομένο ότι θα κλείσουμε τις πόρτες στη φυσική παρουσία, δεν υπάρχει λόγος. Σήμερα οι επιχειρήσεις γίνονται εκ του μακρόθεν. Και αυτό γιατί θα το κάνουμε? Γιατί αναπτύσσουμε τρομερές ανταποδοτικές υπηρεσίες. Πέρα από αυτά που είπα για να μην επαναληφθούν, μπαίνουμε τώρα σε συμμετοχή σε 5 προγράμματα. Το Erasmus, που σήμερα σύντομα θα το ακούσετε, που νομίζω ότι, για να μην το αναλύσω πολύ, ότι η συμμετοχή του, ας το διαβάσουν οι συνάδελφοι, θα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Ξεκινήσαμε συνεργασία με το Δημόκριτο. Ένα πρόγραμμα που πολύ σύντομα θα το παρουσιάσουμε και που ανοίγει νέα φτερά στον τρόπο που λειτουργούν επιχειρήσεις. Κάναμε μνημόνιες συνεργασίες με 4 πανεπιστήμια. Τι θα προσφέρουμε? Παραδείγματος χάρη, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε φοιτητές οι οποίοι θα πάνε δωρεάν να δουλεύουν σε επιχειρήσεις μέσω της πρακτικής άσκησης που κάνουν και αυτό να δώσει τις δυνατότητες και η επιχείρηση να έχει να γλιτώνει χρήματα από το μη μισθολογικό κόστος που έχει είναι εκεί. Δεύτερον, να βγάλουμε νέα στελέχη. Το τεράστιο πρόβλημα στην αγορά που δεν βγήκε και που συνεχίζει να υπάρχει ως πολύ μεγάλο. Άλλο θέμα είναι ότι θα προσπαθούμε να συνδέσουμε την παραγωγή με την επιστήμη, εξού και τα 4 μνημόνια που υπογράψαμε με τα 4 πανεπιστήμια, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο πρόβλημα της αγοράς μας, κύριε Σπύρου, σε μια εποχή ενεργείας λείπουν πολλά στελέχη από την αγορά μας. Και εδώ εμείς θέλουμε σε συνεργασία με την Ένωση να βρούμε τρόπους, γιατί είναι παράλογο σε μια εποχή τόσο μεγάλης ενεργείας και το ξέρουν όλοι, να έχουμε έλλειψη στελεχών. Ένα από αυτά είναι η έλλειψη μηχανογράφων. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τις μηχανογραφίες συνολικά και εδώ πρέπει να πω ότι είναι μια μελέτη του ΣΕΒ και πρέπει να το πω. Λείπουν στη χώρα μας με 1,5 εκατομμύριο ανέργους 30.000 μηχανογράφοι. Γιατί έγινε αυτό? Θυμίζω, γιατί τα παιδιά μας πήγαν στο εξωτερικό και αυτός ο κλάδος έφυγε, θα έλεγα, σε μεγάλο ποσοστό προς τα έξω. Συνολικά η λογική μας λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημα που υπάρχει. Μία από τις πρωτοβουλίες που νομίζω θέλω να την πω πρώτη φορά μέσα από την δυνατότητα που μου δίνεται είναι. Εκτός από αυτό που κάναμε τους κλάδους, τους οποίους καλέσαμε πριν 10 μέρες και τους ρωτήσαμε τι άλλο χρειάζονται, και μας είπαν τίποτα, ότι θα κάνει ώρα το επιμελητήριο, αυτό δεν το θεωρούμε καλό. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τρόπους συνεχούς εκπαίδευσης και προγραμμάτων που τους βοηθάει. Ξεκινάμε τώρα μια μεγάλη καμπάνια με τους Δήμους. Ξεκινάμε λοιπόν να πάμε και να πάμε σε κάθε Δήμο, ξεκινώντας από κάτι το οποίο είναι σημαντικό, Wi-Fi στα κέντρα των Δήμων. Αυτό βοηθάει την κατανάλωση κατά 10% και δράση των Δήμων. Σε αυτή τη δράση λοιπόν είναι βέβαιο ότι θα καλέσουμε και τον κλάδο, τα σωματεία, την Ένωση για να δούμε με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν. Ασφαλώς μας περιορίζει ο κορονοϊός. Σήμερα θα πάμε δυστυχώς ή ευτυχώς μόνο μέσω των τηλεδιασκέψεων. Αλλά είναι βέβαιο ότι όταν ο κορονοϊός φύγει θα πάμε με φυσική παρουσία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δώσατε. Θέλω να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι θεωρώ χρέος μου, όσο είμαι ηγούμενο του επιμελητήριου, να ανταποκριθόμαστε στο 100% των θεμάτων που μας βάζουν οι διάφοροι κλάδοι. Στον κλάδο της Μεσολάβης πρέπει να σας πω ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θέμα στο οποίο δεν έχουμε αναλάβει και δεν έχουμε υιοθετήσει και δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λειτουργούμε όχι μόνο προς όφελος των ασφαλιστών διαμεσολαβητών της Αθήνας, αλλά όλης της χώρας. Θέλω να είναι απόλυτα βέβαιοι οι συναδελφοί μου ότι αυτό θα κάνουμε και στο μέλλον.
Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για τη μεγάλη μελέτη που κάνατε εδώ στο επιμελητήριο σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.